Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εθνικό πένθος το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στην Φόφη γεννηματά. Η νεκρόσιμη ακολουθία τελέστηκε πριν από λίγο στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Στη συνέχεια του δελτίου μας θα έχουμε ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε πώς ακριβώς έχει η επιδημιολογική κατάσταση, η εικόνα στη Δυτική Μακεδονία, πώς θα γίνουν αύριο οι παρελάσεις, πού θα γίνουν οι παρελάσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός και πρέπει να το τονίσουμε ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Εξαδάχτυλος, ανέφερε σήμερα χαρακτηριστικά να μην ελπίζουμε σε εύκολο χειμώνα όσο δεν εμβολιαζόμαστε. Κάτι που επανέλαβε λίγο αργότερα ο γνωστός λοιμοξιολόγος ο κύριος Βασιλακόπουλος. Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που είπε. Αν δεν επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, θα ζήσουμε πολύ δύσκολο χειμώνα. Είχαμε μια αύξηση χθες των κρουσμάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Η εικόνα στην Δυτική Μακεδονία είναι με αρκετά κρούσματα σύμφωνα με τον πληθυσμό καθημερινά. Πάμε να δούμε πώς έχει το ρεπορτάζ αίθουσα σύνταξης. Θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο Βαγγέλη Χριστόδουλο. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Είναι λοιπόν δύσκολες οι ημέρες. Μιλούμε για μια σημαντικότατη αύξηση κρούσματων. Η οποία καταγράφεται και πανελλαδικά. Υπενθυμίζω ότι και χθες ξεπεράσαμε τα 4.000 κρούσματα σε όλη την χώρα, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία. Χαρακτηριστικό για να καταλάβει κανείς ποια είναι η κατάσταση, ότι μόνο σήμερα, πριν κλείσει η διαδικασία, περίπου στις 12 το μεσημέρι, στάγρευε να στο σημείο όπου γίνονται τα rapid test, επαναλαμβάνω κυρίως καθημερινά σχεδόν με πρωτοβουλία του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με τον Δήμο, είχαν καταγραφεί περισσότερα από 13 κρούσματα για μια περιοχή όπως τα Γρεβενά. Και για ένα διάστημα ώρας από το πρωί ως νωρίς το μεσημέρι, ο αριθμός αυτός είναι εξαιρετικά μεγάλος και ανησυχητικός. Υπάρχει λοιπόν μια γενικότερη ανησυχία, πολλά τα κρούσματα, υπάρχει και επιβάρυνση στα νοσοκομεία, χωρίς ακόμα στην περιοχή μας τουλάχιστον να έχουν φτάσει στα όρια τους. Επειδή όμως σε άλλες περιοχές έχουμε τα νοσοκομεία σε ορική κατάσταση, αυτό σημαίνει πως μπορεί κατάσταση να αλλάξει από τη στιγμή και στην περιοχή μας. Θα έχουμε μετακίνηση ασθενών και άρα να επιβαρυνθεί η κατάσταση περαιτέρω. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει αυξημένη ανάγκη περίθαλψη. Πολύ πιθανό το επόμενο διάστημα να μιλούμε με διαφορετικά δεδομένα. Όλα αυτά λοιπόν, ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, η αυριανή ημέρα είναι η ημέρα αποφάσεων, από τις προηγούμενες βεβαίως ημέρες πρέπει να πάρουν οι αποφάσεις αυτές, σχετικά με τις παρελάσεις. Υπενθυμίζω εντάχει ότι έχουμε ήδη αποφάσεις από άλλες περιφέρειες σε περιφερειακό επίπεδο για να μην γίνουν οι μαθητικές παρελάσεις λόγω κρουσμάτων. Τέτοια απόφαση έλαβε η Ανατολική Μακεδονία, τέτοια απόφαση έλαβε και η Θεσσαλία, η κοντινή μας περιφέρεια. Η δική μας η περιφέρεια δεν είχε λάβει μέχρι και σήμερα κάποια απόφαση. Αυτό που γνωρίζαμε ήταν ότι οι παρελάσεις θα γίνουν κανονικά. Από το πρωί έχουμε μία σειρά συσκέψεων σε κάθε αντιπεριφέρεια, σε κάθε χωρική αντιπεριφέρεια και πάρθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις. Να ξεκινήσουμε από την Κοζάνη. Όπως μας ανέφερε ο κύριος Τσιούμαρης, η απόφαση για την Κοζάνη είναι οι παρελάσεις που θα γίνουν να αφορούν μόνο τις σημαίες των σχολείων και το στρατό. Δεν θα έχουμε λοιπόν στην Κοζάνη, επαναλαμβάνω, όπως μας είπε ο κύριος Τσιούμαρης, παρελάσεις μαθητικές. Θα έχουμε παρελάσεις από τις σημαίες των σχολείων και από το στρατό που θα γίνει κανονικά. Για την Καστοριά υπάρχουν δύο διαφορετικές καταστάσεις. Στην Καστοριά και στο Άργος Οριστικό θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, μόνο οι σημαίες σύλλογοι και ο στρατός και όχι οι μαθητές των σχολείων. Ενώ στον Ιστόριο, που είναι διαφορετική η εικόνα, είναι πολύ καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση. Εκεί, με απόφαση αντιπεριφέρειας, θα γίνουν κανονικά οι παρελάσεις. Mm-hmm. Επίσης, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στους άλλους δύο νομούς, σε Γρεβενά και σε Φλόρινα. Παραμένει η απόφαση μέχρι την ώρα αυτή για να έχουμε κανονικά διεξαγωγή των παρελάσεων στους μαθητές. Μάλιστα, για το θέμα των Γρεβενών που προανέφερα ότι υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία λόγω πολλών κρουσμάτων, υπενθυμίζω ότι είναι και στο κόκκινο ο νομός, έχουμε ακούσει και από αυτοδιοικητικούς πρώτου βαθμού, από τον Δήμαρχο Γρεβενών και από άλλους, να εκφράζουν την αντίθεσή τους για την απόφαση αυτή να γίνουν κανονικά οι παρελάσεις. Υπενθυμίζω όμως ότι οι παρελάσεις αυτής της ημερομηνίας, 28 Οκτωβρίου, δεν είναι ευθύνη των Δήμων, αλλά είναι ευθύνη της αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού. Έτσι. Οι περιφέρειες παίρνουν τις αποφάσεις, άρα στην περίπτωση αυτή, πέρα από την διαφορετική άποψη του Δημάρχου Γρεβενών, την απόφαση την παίρνει η Αντιπεριφέρεια Γρεβενών.
Έτσι ακριβώς. Έπρεπε να πάρει μια συνολική απόφαση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Οι αντιπεριφερειάρχες βλέπουν πώς ακριβώς έχει η κατάσταση σε κάθε αντιπεριφέρεια, σε κάθε περιφερειακή ενότητα και έτσι λοιπόν αποφάσισαν διαφορετικά. Στη συνέχεια του δελτίου μας, Βαγγέλη, θα φιλοξενήσουμε και τον Αντιδήμαρχο Γρεβενών, τον κύριο Χρήστο Τριγώνη, ο οποίος θα δούμε τι έχει να πει μετά και την δήλωση επισήμανση του Δημάρχου γιατρός, ο κύριος Δασταμάνης. Είπε ότι η κατάσταση είναι λίγο στο κόκκινο, ας προσέξουμε ιδιαίτερα, ας μην γίνει παρέλαση. Αυτά προς το παρόν. Ναι, όπως και να έχουν τα πράγματα, και επειδή μπορεί να έχουμε κάποια αλλαγή τις επόμενες ώρες, μπορεί όμως και όχι, αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε στους πολίτες είναι την παράκληση όλων, ό,τι θέση και αν έχει κάποιος υπέρ ή όχι των παρελάσεων, των αποστάσεων από τους θεατές, για χρήση της μάσκας σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός, είναι μια παράκληση, γιατί πραγματικά τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν είναι κάτι το οποίο λέμε χωρίς να στηρίζεται σε δεδομένα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει μεγάλη διασπορά του κορονοϊού στην κοινωνία. Άρα, ακόμα και αν γίνουν κανονικά οι παρελάσεις, αυτό που ζητούν όλοι από τους θεατές, κυρίως εκεί υπάρχει ο κίνδυνος, είναι να τηρούνται τα μέτρα στο απόλυτο. Και να φοράμε μάσκες, όπως χαρακτηριστικά επισήμανες, να επιστρέψουμε λίγο στα νοσοκομεία, να δούμε πώς έχει η κατάσταση. Τα ζητήματα αυτά αναδείξατε στην εκπομπή CNews, Βαγγέλη. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς, ποια εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα τα νοσοκομεία, ποια είναι η κατάσταση, για να ξέρουμε πώς θα συνεχίσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Να δούμε το ρεπορτάζ, Βαγγέλη. Ευχαριστούμε πολύ.